θα κάνει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά τις ταυτοδιοικητικές εκλογές και πριν τις ευρωεκλογές, ώστε να δοκιμαστεί σε αυτές? Αυτή είναι η ερώτηση του 1 εκατομμύριου ευρώ, θα έλεγε κάποιος. Το σίγουρο είναι ότι κατά χιλιάδες εγκαταλείπουν το ΣΥΡΙΖΑ τα εγγεγραμμένα μέλη του, κάτι που απειλεί να τεινάξει στον αέρα ακόμα και την εκλογή νέου Προέδρου από τη βάση του κόμματος, δηλαδή από τα μέλη του. Το ProNewsGR ήταν το μόνο μέσο που είχε προβλέψει ως εξέλιξη την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από τις 12 Ιουνίου, παρουσιάζοντας ως εκλογικό δάπεδο το 20% σε μια τέτοια εξέλιξη. Η παρέτηση Αλέξη Τσίπρα αποκτά άλλο χρώμα αν το δούμε από μια άλλη οπτική. Αυτή που έδωσε προφανώς όχι συμπτωματικά ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος των κυβερνήσεων Καραμανλή, αλλά και υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21ης Μαΐου, Ευάγγελος Αντώναρος. Η φράση του Ευάγγελου Αντώναρου είναι πολύ συγκεκριμένη. Κάνει αυτό που έκανε ο Καραμανλής και ο Παπανδρέου στη μεταπολίτευση. Ίδρυσε νέο κόμμα. Όλη η πολιτική υπεραξία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 και μετά, καλός ή κακός, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Όλα τα υπόλοιπα στελέχη έχουν ιδιαίτερα ελληματικό πολιτικό βάρος, πρακτικά δεν υπάρχουν. Άρα έχει κάθε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει δικό του κόμμα, καθώς αυτό θα είναι εκτός από δικό του δομημένο με σωστές πολιτικές βάσεις. Άλλωστε είναι μόνο 48 ετών, που σημαίνει ότι είναι πολύ νέος για να κάθεται στο σπίτι του, και το κυριότερο είναι πως αυτός έκανε τους αγνώστους του ΣΥΡΙΖΑ να αυτοεπαινούνται τώρα, πως υπήρξαν κυβερνητικά στελέχη. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αποφύγει να κάνει κόμμα πριν τις αυτοδιοικητικές για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, δεν προλαβαίνει και άρα χωρίς λόγο θα κατανάλωνε και εργασία για κάτι το οποίο δεν θα είχε επιτυχία. Και δεύτερον, γιατί πιστεύει πως ο κατάλληλότερος χρόνος για να εμφανίσει το κόμμα του είναι λίγο πριν τις ευρωεκλογές, στις οποίες παραδοσιακά η ψήφος είναι χαλαρή και θα είναι πολύ πιο εύκολο να λάβει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μάλιστα, αν καταφέρει να ξεπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι διόλου απίθανο, η επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στο παλιό 3% θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Η αλήθεια είναι πως και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν περίμενε πως η βάση του κόμματος, δηλαδή χιλιάδες πολίτες, θα εκδήλωναν τόσο πολύ την πίστη τους προς αυτόν, ώστε να θέλουν να εγκαταλείψουν το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και τώρα.